αποχωρεί απόψε από το Greek Idol. Είναι η στιγμή που η Ρούλα Κορομιλά ανακοινώνει την αποχώρηση της Σεροφύλης. Η πρώην παίκτρια του Greek Idol λέει όλα καλά, αλλά δεν ήταν όλα καλά για τους συγγενείς της που ήταν εκεί. Μόλις τελείωσε το talent show, επιτέθηκαν στην κριτική επιτροπή και στο χορογράφο που φυγαδεύτηκε από την ασφάλεια. Όπως πήγα να το συνήθω εδώ έξω, δέχτηκα απειλές από την οικογένεια και πρόσωπα της Σεροφύλης. Δηλαδή του τύπου ότι άμα σε πιάσουμε σένα έξω στον δρόμο. Όπως περνάω, ήταν δύο σεκιουριτάδες δίπλα μου που με ακολούθησαν έξω στην έξοδο. Οι σεκιουριτάδες εκεί που με πήγαν στο μηχανή μου για να φύγω. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα εκεί πέρα που φωνάζανε, βρίζανε. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ας πούμε, ξέρω πολύ καλά ότι δέχτηκε πάρα πολλές αποδοκιμασίες όταν έβγαινε έξω. Τις ίδιες όμως αποδοκιμασίες από την ίδια ομάδα άκουσε και η Έλλη Κοκκίνου. Και επίσης έχω μια πληροφορία, αλλά δεν ξέρω, ότι όντως ο Κώστας ο Καπετανίδης έφυγε από την πίσω πόρτα, διότι τον ενημέρωσαν ότι δεν πρέπει να βγει από την κανονική είσοδο, διότι τον απειλούσε η ίδια συγκεκριμένη ομάδα, η της Σεροφύλης η ομάδα. Η σκληρή κριτική και η αντιπαράθεση που είχε πρώην παίκτρια του Greek Idol με την κριτική επιτροπή εξαγρίωσε τους συγγενείς και τους θαυμαστές της. Έβρασε αυτό το κόκκινο φουστανάκι, μου θύμισε σαν τίτσα που πήγε στα πανηγύρια να κορέψει τη Ζετέλη. Η Σεροφύλη στο Μες την Καλή Χαρά δήλωσε άγνοια για τα επεισόδια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Είχα κάποιο τηλεφώνημα που άκουσα, μου είπαν δηλαδή από το κανάλι ότι υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις. Δεν είμαι σύμφωνη με αυτό και θα το χειριστώ ανάλογα. Θα σταματήσουμε τον κόσμο να λέει την άποψή του, γιατί θα φοβούνται οι κριτές και ο κάθε κριτής, ας πούμε, τι θα πει στο live. Η συνέντευξη του Γιώργου σε τηλεοπτική εκπομπή προκάλεσε πολλά σχόλια, αλλά και την οργή της κριτικής επιτροπής του Greek Idol. Βγαίνει σε μια άλλη εκπομπή τώρα πρωί-πρωί και η γλώσσα είναι όπως που λένε στο χωριό μου, έβγαλε μίγα και έχεις τον κόσμο όλο. Και λες, εμείς είμαστε την καλύτερη ομάδα που έχει υπάρξει, είμαστε του 8 και αυτοί μας βάζουν 5. Λοιπόν, κούλαρε, ξαναγύρνα εκεί που ήσουν όταν σε είδαμε σεμνό παιδί καλό και αυτό το μπλα 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 κόφτο. Αν εσύ πιστεύεις ότι έγινε star, άιντε, πήγαινε τώρα μόνος σου να γίνεις. Μακάρι να ήμουν σε άλλο στούντιο για να μην άκουγα αυτή την ερμηνεία που είχε σήμερα ο Γιώργος. Μετά από αυτή την ερμηνεία, μου αρέσει που βγαίνεις στις εκπομπές και κάνεις και παράπονα, ότι σ' αδικούμε. Το επόμενο Σάββατο ελπίζουμε να μην περιμένουν έξω από το στούντιο τους κριτές οι συγγενείς του Γιώργου.